Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του... της λίγας του μπασκετάκι. Για πρώτη φορά τα είπα με τη σειρά. Σας καλωσορίζουμε από την Σόνη Καρίνα. Θερμή καλησπέρα από την ψύχρη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα ανάμεσα σε Sicarios και Lethal Pistols. Οι Sicarios οι οποίοι είναι στο 7-2. Πέρα έχουμε παιχνίδι. Πολύ όμορφη πρώτη φάση. Δεν θα μετατραπεί σε δύο πρώτους πόντους για τη Lethal. Θα αρχίσουν για τρεις άστοχοι τώρα από τους Sicarios. Επιθετικό rebound από τον Καβέζο. Μπάλ που πάει χαμηλά. Ένα δεύτερο επιθετικό rebound. Άστοχο από τον Κάπλαν. Γρήγορο σετ παιχνίδι. Υπάρχει φάουλ στο Σαμπόνι. Στον Καραγιαούρη. Σκληρό φάουλ, ο αντίπαλος τον κράτησε κάτω. Παρά λίγο να πετύχει και το καλάθι. Sicarios οι οποίοι αντιμετωπίζουν τους Lethal Pistols. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην δεύτερη και έκτη θέση αντίστοιχα. Sicarios είναι στο 7-2. Κυνηγώντας τους πρωτοπόρους παίκτες του άξονα, τους οποίους είχαν κερδίσει σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι κάποιο καιρό πριν με 92-93. Lethal Pistols οι οποίοι βρίσκονται στο 3-5. Άσχο εδώ πέρα Sicarios του μπάλα, τώρα έχει διασμός. Άστοχο τελείωμα Άτσαλο από το Μαδρίδι με παρόμοιο τρόπο με το προηγούμενο άστοχο τελείωμα. Στη γωνία τώρα το παιχνίδι των Sicarios. Ο Βαγιορδίου, άστοχο για τρεις. Τώρα προϋποθέσεις εφηδιασμού για μία ακόμα φορά για τους Lethal, που πάλι δεν θα καταφέρουμε να ευστοχίσουμε. Θα μπορούσαν να είναι δύο καλά πιο μπροστά οι Lethal, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικοί. Αρκετά μουδιασμένο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο ομάδες ήταν στο κρύο για αρκετή ώρα. Το παιχνίδι άρχισε να ξεκινήσει, σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο γιατί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στη Σόνη Καρίνα. Συμπιακρίσε αυτό. Από τον Καβέζο. Το 3-2. Οι Lethal Pistols οι οποίοι τεχνικά είναι φιλοξενούμενη ομάδα. Για τρεις άστοχο τον Καραγιανιώτη. Ένα σουτ που θύμισε NBA με το... σε συνδυασμό με το αργό τέμπο πριν παρθεί το σουτ και... και το χρονικό περίοδο, χρονικό σημείο το οποίο πάρθηκε και μέσα στην επίθεση. Για τρεις άστοχο από τον Καβέζο αυτή τη φορά και πάλι προϋποθέσεις στον βιασμό. Αυτή τη φορά το καλάθι θα επιτευχθεί με τελικό αποδέκτη το Μαυρίδι. 2-4. Θα γίνουν βήματα από τον Πασχαλίδη. Υπάρχει φάουλ. Όλοι είναι χαμηλά, έχουν ένα και ένα ομαδικά. Οι δύο ομάδες, μπάλ που πάει χαμηλά στη ρακέτα, στον πυλό. Πολύ καλά κλεισμένη η ρακέτα των Lethal Pistols. Υπάρχουν τρεις παίκτες. Στα δύο δευτερόλεπτα τώρα υπήρξε ένα άστοχο φλόουτερ από τον Παπαγεωργίου. Τώρα πάλι προϋποθέσεις για να παίξουν γρήγορα οι Lethal Pistols. Βάλα στο διεκτός, υπάρχει... δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ και μάλιστα η κατοχή είναι για τους Sicarios, μάλιστα. Θα χαθεί η μπάλα, πάλι για τους Pistols. Υπάρχει άτσαλο παιχνίδι. Ο Καβέζος πήγε πολύ έντονο πάνω στην μπάλα. Δεύτερο ομαδικό για τους Sicarios. Πάνε πολύ μαχητικά πάνω σε κάθε κατοχή.
παίζουν στα όρια του φάουλ αυτά τα πρώτα λεπτά. Αυτά τα πρώτα 2.49. Μου πήρε πολύ ώρα να το σκεφτώ, δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά στο σχολείο. Υπάρχει σύρφυγμα. Υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ του βασικού διαιτητή και του Γκαβέζου. Όλα εντάξει. 24 δευτερόλεπτα προφανώς για την επίθεση των Crystal Pistols. 15 δευτερόλεπτα, φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη. Πολύ όμορφη πάση. Αυτό το Τζαμάνι, σου διατρείς άστοχο. Ο Τζαμάνι θα πάρει και το rebound. Πέρα να φρόντιζε να παίξουν για μία φορά ακόμα γρήγορα η μπάλα στο δικαιωτό. Είναι πάλι για τους Crystal Pistols. Στα 5 μόλις δευτερόλεπτα προσπάθησαν να βρουν σουτ. Για δύο άστοχο. Το Μικέλη. Για τρεις, πάει ο ίδιος για το θετικό rebound, το deflection με το πόδι από τον Καβέζο, ο οποίος έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και σε άμυνα και σε επίθεση. Μια επίθεση για τους Pistols σε πιο χαμηλό τέμπο. Καραγιώτης, μπάλα που πάει χαμηλά στο Καραγιαούρι. Δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχει σφύριγμα και κατοχή για τους Σικάριους. Σικάριους οι οποίοι στην φετινή ελίτ είναι η μόνη ομάδα που έχουν καταφέρει να κερδίσουν τον πυραμπλοκίνητο άξονα με 92-93. Ελπίζουμε να βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου. Πάρα πολύ γρήγορα η επίθεση θα εκτελεστεί. Τελικό αποδέκτη τον Φανταζή, θα στοχίσει όμως. Καραγιωνιώτης θα πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί, βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα σουτάρει. Πάρει στην εσωτερική τώρα από τη γωνία βήματα. Ο Τζαμάνης, ο οποίος βρέθηκε και αυτός ελεύθερος, ούτε αυτός πήγε για το τρίποντο. Κάνε σαφή πρόθεση να επιτεθούν κατά μέτωπο μέσα στη ρακέτα. Σταυρωτές τώρα. Άστοχο σουτ μετά από καλή άμυνα του προσωπικού του αντίπαλου από τον Παλίδη. Τώρα μία ακόμα λάθος επίθεση για τους Λίθαλ. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που χρεώνεται στο Μαυρίδη. Να ετοιμάζονται και αλλαγές σε κατέρωθεν. Πρωτογερόπουλος διαφωνίες, κάποια νεύρα, στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Τα πνεύματα έχουν συνθεί πολύ. Έχουν δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, σε κατέρωθεν τεχνικές ποινές για κάποια λόγια που έχουν υποθεί από πλευρά των Σικάριων. Και κάποια Pistols, τον Πάγκο. Εξωτήσει τελικά στο δεύτερο. Ο Παπαστατόπουλος. Ακόμα τα λένε παίκτες και διαιτητές.
δεν αποκλείεται να υπάρξει νέος γύρος τεχνικών κοινών. Παρ' όλα αυτά, πίσω έχουν την επίθεση. Έχουν έξι απόσταση από 6-5,5 περίπου μέτρα, άστοχο. Μάχη για το rebound, τελικός αποδέκτης. Παίκτης των Lethal Pistols, για 3. Έστοχο θα πει τώρα, παραγενιώτης. Τέσσερα εννιά το σκορ. Καπλάν θα πάρει ένα screen. Διατρής άστοχα. Τον Καβέζο, ένα ακόμα. Φαίνεται πρόθυμος να πάρει πολλές προσπάθειες από την γραμμή των 6.55. Καραγιαννίδης δεν θα σουτάρει πίσω από το screen που πήρε. Θα κυκλοφορήσουν ωραία την μπάλα. Παίκτες των Lethal Pistols που θα βρουν δύο πόντους μέσα στη ρακέτα. 4-11 λοιπόν. Κάριος ο οποίος ήταν το φαβορί στην αρχή αυτής της στιγμής, πολύ μουδιασμένα. Φανταζής, θα ευστοχίσει. 6-11. Καραγιαννιώτης πάρει ένα screen, πάει αντίθετα από το screen. Θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τον ψηλό, θα προσπαθήσει να βγάλει ένα κορυφαίο pick and roll. Δεν θα βγει. Πάλι είναι για τους Σικάριους, αμυντική ανισορροπία. Λάθος το λάθος τώρα. Καταρχήν πάλι για τους Lethal Pistols. Ίσως να έγιναν βήματα, δεν τους στήριξε και κάτι τον Μαυρίδη εκεί πέρα που έχασε στιγμία την μπάλα και την ξαναέπιασε. Καραγιαννιώτης θα πάρει ένα ακόμα screen από τον ψηλό, τον Καραγιαούρη, ο οποίος θα πάρει το σχετικό rebound. Θα προσθήσει και αυτός με τη σειρά του. Το Eurostep, καλάθι και φάουλ από τον Καβέζο. Φάουλ που αν δεν κάνω λάθος χρεώθηκε στον Πρωτογερόπουλο. Έχουν αλλαγές. Μιχέλης κάθεται στον πάγκο. Για τους Lethal Pistols. Πάμε! 23. Μια πόλη. Καλής θα περάσει στη θέση του. Φαίνεται να θέλουν φρεσκάδα στις θέσεις των guard οι Lethal Pistols. 9-11 με αυτά και με αυτά το σκορ. Ακόπουλος. Απλάζει την μπάλα μετά από την άσκηση πάσα ο Μαυρίδης. Υπάρχει προϋποθέσεις εφηδιασμού. Επιτυχής εφηδιασμός. Θα ξανακλέψουν οι Σικαρίες, θα ξαναπάρουν την κατοχή. Έχουν ιδιαίτερα τις πάσες τους οι Lethal Pistols. Οι Σικάριους παραμονεύουν παντού και το αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά, κερδίζοντας ένα ακόμα φάουλ. Το 89. Μία. Ο Πασχαλίδης. Στον Τάλι χρεώθηκε το φάουλ. 13-11. Οι Σικάριους έχουν τρέξει ένα σερί 9-0. Από το 4-11 έχουν φτάσει το 13-11. Είναι πολύ αμφίροπο παιχνίδι μέχρι στιγμής Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, επιστροφή στη Sonic Arena. Σικάριος 13, Lethal Pistols 11. Εντάξει. Έχουν τρέξει ένα σερί 9-0. Το οποίο δεν θα γίνει 10-0 με μια άστοχη βολή, η οποία θα επαναληφθεί. Επαναληφθεί για μία ακόμα φορά η τεχνική ποινή, αν δεν κάνω λάθος, επειδή παίκτης των Lethal Pistols και μπει μέσα στη ρακέτα πιο πριν από ό,τι ορίζει ο κανονισμός. 10-0 σερί λοιπόν για τους Σικάριους. Οι Lethal Pistols οι οποίοι ξεκίνησαν πολύ ωραία, έβγαλαν πολλούς εφηδιασμούς, άλλους τους εκτέλεσαν με επιτυχία με τελικούς αποδέκτες, διάφορους παίκτες, άλλους όχι. Μέχρι στιγμής έχουν κολλήσει στους 11 πόντους εδώ και πολλή ώρα. Οι Σικάριους έχουν εκτίσει ένα momentum
το οποίο μπορεί να συνεχιστεί καθώς έχουμε ένα ωραία σταυρωτή. Πολύ καλό passing game break και ελεύθερο σούτ από τον Καβέζο. Άστοχο, εξαιρετικό rebound και ίσως να έγινε και foul μέσα στη ρακέτα για τον Πασχαλίδη. Καλό passing game για... και για τους Little Pistols. Πάρει ένα screen, ένα easy screen αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία. Μαρκόπουλος. Στα 4 δευτερόλεπτα θα κοπεί μέσα στη ρακέτα. Από τον φανταζεί ο τέξης του. Αλλά είναι εκτός για τους Σικάριους. Σχαλίδης. Πάει στην αδύναμη την πλευρά τώρα, εφόσον έχει τροφοδοτήσει τον παίκτη του. Τον Αθανασίου που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει το σούτ από την αδύναμη πλευρά ο Πασχαλίδης, θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Πάρει το screen τώρα. Θα παίξει πλάγιο pick and roll. Κάπλαν με τον Φανταζή. Θα παίξει ένα πλάγιο pick and roll. Μπάλα θα καταλήξει στον Πασχαλίδη, ο οποίος θα κερδίσει δύο βολές. Όταν η μπάλα πάει, ενώ αστοχή εδώ πέρα στην πρώτη, όταν η μπάλα πάει μέσα στη ρακέτα, στην καρδιά της ρακέτας, οι Lethal Pistols φαίνεται να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να σταματήσουν τον οποιονδήποτε αντίπαλο είναι εκεί την εκάστοτε στιγμή. 0 στις 2. Θυμίζουμε η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και οι παίκτες ήταν εκτός γηπέδου λόγω κάποιας ασυνεννοησίας με το staff. Οπότε έμειναν στο κρύο για πολλή ώρα, σίγουρα θα επηρεάσει κάπως την επίδοσή τους. Θα πάρει τον αριστερό διάδρομο ο Kaplan, παρόλα αυτά θα κάνει ένα coast to coast. Συνεχίζονται τα παράπονα από τον coach και από τον πάγκο των Lethal Pistols. Μαρκόπουλος πάρει ένα shoot για 3, άστοχο, airball. Τέτοιες αποφάσεις παίρνονται όταν υπάρχει ειδικότητα. Πρώτο Γερόπουλος πάρει ένα screen, πάει στην εσωτερική, βρήκε ελεύθερη την ρακέτα, σχετικά αμυγός ελεύθερη, θα προσπαθήσει να βγάλει στην αντίπαλη στην αδύνατη μεσκόρδη πλευρά, θα κάνει ένα λάθος. Καλής. Ένα συνδιατρής, άστοχο. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να διεκδικεί επί της ουσίας το επιθετικό rebound και τώρα υπάρχουν 19 δευτερόλεπτα. Θα μείνει ένα δευτερόλεπτο. Έμεινε επιδεκτικά για τους Lethal Pistols. Έμεινε επιδεκτικά ελεύθερος ο Kaplan, δεν θα πάρει το συνδιατρής. Θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Βρέθηκε ελεύθερος, άστοχο. Επιθετικό rebound. Το έχει ο Γκαβέζος από το αγαπημένο του σημείο από τις 45 μοίρες της δεξιάς πτέρυγας. Από 3,2. Όλα για την επίθεση των Σικάριων. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι από το καφέλο τους. Ο Γκαβέζος θα πάρει την μπάλα, θα πάει κόντρα σε όλους και σε όλα. Πήγε να πάρει τις δύο βολές, ξέροντας ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα φαινομενικά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι στη ρακέτα. Το σκορ είναι 16-11. Έχουμε διακοπή, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Οι Σικάριους βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο με 4-11. Από εκεί και πέρα έτρεξαν ένα σερί 12-0. Και έτσι έχει διαμορφωθεί το 16-11 της πρώτης περίοδου. Οι Lethal Pistols, οι οποίοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά εκτελώντας πολλούς εκνηδιασμούς, άλλους επιθετικός, άλλους ανεπιθετικός, έκτισαν ένα momentum μέσα στους 11 πόντους, αλλά έκτοτε έχουν κολλήσει εκεί πέρα εδώ και πάρα πολύ ώρα. Κατοχύρισε ο Σικάριος, υπάρχει ένα deflection, θα συγκροτήσουν την μπάλα, η μπάλα θα πάει πάλι στον Φανταζή, μέσα στη ρακέτα. Θα βγει εκτός, θα βγει πάλι για τους Σικάριους. Φλόουτερ μέσα απόσταση.
αυτή το rebound δεν θα το καταφέρει ο Παπαδόπουλος. Τώρα επίθεση σε σχετικά χαμηλό tempo για τους Pistons. Ραγινιώτης. Παρκόπουλος θα πάρει ένα σούτ για 3. Μαρκαρισμένο, υπάρχει εξαιρετικό rebound. Μια προσποίηση, το Eurostep κόντρα σε 3 αντιπάλους. Ένα ακόμα εξαιρετικό rebound. Κάποια στιγμή θα μπει, δεν γίνεται να χάνονται όλα. Έχει το σούτ για 3 από τον Μαρκόπουλο. Τέλος ξεκολλάνε από το καταραμένο νούμερο των 11 πόντων οι Pistols. Για 3 άστοχο του Μπανταζίτη. Τώρα υπάρχει ένας ακόμα εκπληκτιασμός. Το τελικό αποδέκτη Μαυρίδη, 16-16. Μπαίνουν στη δεύτερη περίοδο τρέχοντας αυτή ένα σερί 5-0 οι Lethal Pistols, το οποίο θα διακοπεί απότομα μετά από τρίποντο το Σικάριος. Ραγιονιώτης θα πάρει ένα screen. Υπάρχει ένα deflection. Βρέθηκε ελεύθερος ο Μαρκόπουλος, θα στοχίσει. Ο Σαφόπουλος. Υπάρχει μέσα στην περιοχή. Βαζής, θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Έχει απελευθερωθεί από τον προσωπικό του αντίπαλο. Περίπου από τα 4,5 μέτρα. 21-16, ανταλλάσσουν σερί αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες. Πρώτα το 12-0 των Σικάριος, μετά το 5-0 των Lethal Pistols. Τώρα ένα ακόμα σερί 5-0, το οποίο οι Σικάριος μπορεί να διευρυνθεί. Υπάρχει διπλή τρίπλα όμως και αλλαγή κατοχής. Έχεις κάνει copy-paste το Όχι, εντάξει, θα κάνω εγώ. Ας το κάνω εγώ. Το σκανδάλι. Καραγιονιώτης, πάλι θα πάει χαμηλά στο ψηλό για μία ακόμα φορά. Βρέθηκε ελεύθερος Μαρκόπουλος, θα στοχίσει σε ένα σούτ ακόμα από την κορυφή για 3. Τρέχει, υπάρχει φάουλ. Ο Γκαβέζος, ο οποίος αισθάνεται οδοστρωτήρας στην αντιπάλη ρακέτα. Φαίνεται πάρα πολύ αποφασισμένος, φαίνεται να μην νοιάζεται καθόλου για το ποιον ή πόσους αντιπάλους έχει να αντιμετωπίσει στην εκάστοτε φάση. Οι ομάδες οι οποίες έχουν πολύ κακά ποσοστά τριών πόντων. Εμένα και ο Κάριος έχουν 1 στα 11 και οι Pistols έχουν 2 στα 9. Είναι κάποιες συζητήσεις μεταξύ παιχτών και διευθυντών σε τις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Έφτασε στην πρώτη, στον Καβέζος. Επίσης και για τις δύο ομάδες ιδιαίτερα χαμηλός είναι ο δείκτης assist λαθών. Οι Σικάριος μετράνε 5 assist για 5 λάθη και οι Pistols 6 assist για 8 λάθη. Αυτά τα 5,5 μέτρα, άστοχο, φορά. Τώρα προϋποθέσεις εφηβιασμού και εφηβιασμός με τελικό αποδέκτη τον Πασχαλίδη. Καραγιαούρης, ο οποίος αστόχησε πριν. Καραγιονιώτης, βρήκε τείχος. Θα να πάρει την μπάλα. Θα κάνει μια προσπίση, θα αστοχίσει. Μυθικό rebound και προσπάθησε για χαμηλό τέμπο. Η διαφορά έχει πάει στους 8 πόντους. Καβέζος θα σουτάρει για 3, ένα ακόμα άστοχο. Φανταζής θα πάρει το επιθετικό rebound, αλλά θα χάσει τελικά. Τώρα γρήγορο παιχνίδι, πρώτη πάσα στη γωνία. Έστω το σουτ. Τον πρώτο Γερόπουλο.
ταμπλό. 24-18. 6-16 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μενταζής. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα. Χάσει. Τώρα υπάρχει συνδυασμός, ένας ακόμα. Υπάρχει μπλοκ. Εντυπωσιακό μπλοκ από την ομάδα των Σουκάριος. Υπάρχουν κατέρωθεν αλλαγές. Μενταζής περνάει στον πάγκο για τους Σουκάριος. Μετά από αρκετή ώρα ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Μιχέλης έχει περάσει για τους Pistols. Επίσης μετά από πολλή ώρα. Μπάλα χτύπησε στο διευθυντή, παίζεται το παιχνίδι. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση θα χαθεί η μπάλα για τους Pistols. Υπάρχει φάουλ. Υπήρχαν φωνές ευνηδιασμό από τον πάγκο των Σουκάριος. Μία μικρή ασάφεια στην γραμματεία. Κατοχή για τους Σουκάριους όπως τον έχει. Θα περάσει ο Μαυρίδης στον αγωνιστικό χώρο. Το νούμερο 3. Αλλά στη δεξιά Πτέρυγα. Θα ξαναβγεί εκτός. Στα 18 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Σουκάριους. Είναι αυτός ένας τρόπος να νιώσουν τους αντιπάλους τους. Καλά μπλοκάουτ και αμυντικό rebound τώρα του Καραγιαούρη. Ωραία τρίπλα από τον Καραγιανιώτη, ο οποίος βρίσκει τείχο μπροστά του και σταματάει. Θα πάρει ένα screen. Μπάλα στη γωνία. Το Μιχέλη, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί. Αλλά μετά από ένα deflection στα 6 δευτερόλεπτα στον Καραγιανιώτη, το βγάλει στην γωνία. Καλά εκτελεσμένη επίθεση. Ξανά κατοχή. Θα χαθεί η μπάλα. Το κόπηκε. Στα 15 δευτερόλεπτα. Double team, το deflection. Με τα χίλια ζόρια θα κρατήσουν την κατοχή Pistols. Θα βγάλουν έξω. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Με μια πολύ ενορθόδοξη επίθεση θα βρουν 3 πόντους. Αυτή του Μαυρίδη, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές, παρά τις διαμαρτυρίες από τον πάγκο των Pistols. Παραγωνιώτης Θέλης πάρει ένα screen. Δεν πήγε να πάρει την μπάλα για να παίξει κάποιο pick and roll. Υπάρχει αμυντικό rebound. Τώρα γρήγορο αλλά set παιχνίδι για τους Σουκάριους. Φαινομενικά, ο Βασιλόπουλος θα σουτάρει και θα σκοράρει για 3. Θυμίζουμε έχουν ήδη δοθεί κατέρωθεν τεχνικές ποινές, μία και μία. Καλάθι και φάουλ ο Μιχέλη. Μείνει 3:52 για την λήξη του ημιχρόνου και οι Σουκάριους δεν έχουν κάνει ούτε ένα ομαδικό φάουλ σε αυτή την περίοδο. Άστοχη βολή. Κάθε για τους Σουκάριους. Κάπλαν. Στην κορυφή. Πάρει ένα mini screen, αν μου επιτρέπει η λεξιπλασία. Θα βρεθεί ένα ακόμα στους 3 πόντους από τον Παπαθανασίου, ο οποίος θα αστοχίσει. Και τώρα προεπιθέσεις ευνηδιασμού, ένας εναντίον ενός, θα περιμένει να επιστρέψουν ο Μαυρίδης
Παίκτες στα χώρα θα σουτάρει. Σε ένα φαινομενικά χειρότερο χρονικό σημείο, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η αντίπαλη άμυνα να σουτάρει για τρεις. Πήγε κόντρα στα προγνωστικά σε αυτή τη φάση και δικαιώθηκε. Τον Παθανασίου με συγχωρείτε. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, για δύο βολές. Υπάρχουν μαρτυρίες για βήματα πρωτού προηγηθεί το φάουλ, τον πάγκο των Pistols. Εύστοχος στην πρώτη. 30-26. Εύστοχος και στη δεύτερη. 31-26 με 3 και 11 να απομένουν για το τέλος. Στα τρία ομαδικά οι Pistols έχουν ένα ακόμα να δώσουν πρωτού στέλνουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Είτε το φάουλ είναι ψηλά είτε χαμηλά. Θέλεις να τοποθετηθεί στην αδύνατη πλευρά. Ίσως να υπήρχε πρόθεση να πάρει την μπάλα προς το τέλος της επίθεσης. Θα χαθεί η κατοχή για τους Pistols. Πολύ όμορφη βραβέρσα, ταχύτατος. Ταχύτατη εκτέλεση. Πασχαλίδη. Της πέρασε στην καρδιά της ρακέτας. Δεύτερο διατρής από τον Καραγιονιώτη, ο οποίος φάνηκε από την αρχή της επίθεσης ότι είχε πρόθεση για να σουτάρει για τρεις. Από τον τρόπο που τρίπλαρε, από τον τρόπο που κοιτούσε το καλάθι. Δεν θα πάρει το screen, θα βγάλει στην γωνία, είναι καλό το shoot. Αν το Παπαδοστατόπουλο. Θέλεις, ο οποίος είχε σκοράρει από εκείνο το σημείο λίγο πριν. Θέλεις. Ποιος θα πάρει τα βήματα, θα πάει μέσα. Θέλεις. Έχει πολύ καλά, πολύ καλό positioning, είναι πολύ καλός στο off-ball παιχνίδι του. Σε γλιστρά από τους αντίπαλους αμυντικούς. Σίγουρα είναι οδηγία του coach του. Να βρίσκεται από τη μία πλευρά στην άλλη εν ρηπή οφθαλμού. Καραγιονιώτης πιέζει με πάνω στην μπάλα η Σικάριος. Κυνηγάνε το deflection, κυνηγάνε το κλέψιμο, κυνηγάνε την διακοπή χρόνου με την μπάλα να βγει εκτός. Βαθύ εσωτερική, Καραγιονιώτης στα 6 δευτερόλεπτα, το ξέρει, εκτελεί, δικαιώνεται για μία ακόμα φορά. 33-29, διαφορά στις 4. Οι Pistols, οι οποίοι με... ενώ υπάρχει φάουλ χαμηλά, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Σικάριος. Οι Σικάριος, οι οποίοι είναι μέσα στο παιχνίδι, διεκδικούν τη νίκη με πολύ ανορθόδοξο τρόπο, με σούτ για τρεις τα οποία φαινομενικά δεν θα έπρεπε να απαρθούν, αλλά μπαίνουν. Με επιθέσεις οι οποίες φαινομενικά θα έπρεπε να χαθούν, αλλά δεν χάθηκαν. Υπάρχει καλάθι τώρα από τον Πασχαλίδη. Είχε πάρει ωραία την μπάλα μέσα στη ρακέτα. 35-29, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Κάριος έχουν 4 φάουλ να δώσουν σε ένα ολόκληρο λεπτό, τώρα θα δώσουν το ένα. Μωραΐτης. Πολύ χαμηλά από πάνω. Μαυρίδης θα επαναφέρει. Μπάλα θα πάει χαμηλά στον Καραγιονιώτη, ο οποίος θα χάσει, θα ξαναπάρει, θα στοχίσει. Σταυρωτή. 2-1. Καλός αφηδιασμός και φάουλ, το οποίο χρεώνει το Πασχαλίδης. Παπαγεωργίου, με συγχωρείτε. Πασχαλίδης κερδίζει δύο βολές και έχει την ευκαιρία να ευκαιρθεί στην πρώτη, έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 8 πόντους για μία ακόμα φορά. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο πριν την λήξη του πρώτου μηχρόνου.
Υπάρχει time out από τους Crystal Pistols, οι οποίοι βλέπουν την διαφορά να φτάνει στους 8 πόντους σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, σε κρίσιμο χρονικά σημείο. Το σκορ είναι στο 37-29 και οι Σικάριος έχουν ακόμα 3 φάουλ να δώσουν σε 40 δευτερόλεπτα. Λογικά θα προσπαθήσουν να φτάσουν τη διαφορά ακόμα παραπάνω κάνοντας κάποια φάουλ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι 37-29. Κάτι ενδιαφέρον είναι ότι κοιτώντας τη στατιστική, οι Σικάριος έχουν μόλις 2 στα 16 τρίποντα, πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν είχαν μπει 2-3 από αυτά τα σουτ που χάθηκαν, θα μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Οι Σικάριος, οι οποίοι έχουν ποσοστό πάνω από 1 τρίτο, έχοντας 14 σουτ για 3, έχοντας σκοράρει στα 5. Κέλης, αυτό που είπαμε λίγο πριν, θα γίνουν εντάχει κάποια φάουλ για να ανασχετηθεί η προσπάθεια μείωσης του σκορ από τους Pistols. Ραγιονιώτης, έχει πάρει πάρα πολλές φάσεις. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Όχι, λάθος. Δεν υπάρχει φάουλ χαμηλά. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. Μάλιστα. Οπότε το πλεονέκτημα που είχαν οι Σικάριος, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση, δεν αξιοποιείται. Παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός ο δείκτης ασίστ λαθών και για τις δύο ομάδες. Οι Σικάριος έχουν 10 ασίστ για 7 λάθη και οι Πίστολς έχουν 10 ασίστ για 9 λάθη. Αλλά μπορεί να πει κανείς ότι αλληλοεξουδετερώνονται. Φάουλ το οποίο μάλιστα ήταν αντιαθλητικό. Θα στοχευτούν και οι δύο βολές. Υπενθυμίζουμε ότι στο μπασκετάκι ισχύει ο παλιός κανονισμός για τα αντιαθλητικά φάουλ, όπου υπάρχουν 2 βολές και κατοχή. Στην Ευρωλίγκα είναι 1 βολή και κατοχή πλέον. Θα στοχίσει ο Μιχέλης ένα σουτ μέσης απόστασης και τώρα όλος ο χρόνος επίθεσης για τους Σικάριους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τη διαφορά των 10 πόντων, το ψυχολογικό όριο. Υπάρχει φάουλ. Κέρδισε ο Παπαθανασίου. Έχοντας πάρει πολύ αποφασιστικά την εσωτερική από την δεξιά πτέρυγα. Συνεχίζονται τα παράπονα από τον coach του Pistols. Λαμβάνει τώρα την παρατήρηση. Τεταμένη η ατμόσφαιρα στη Sonic Arena. Εύστοχος στην πρώτη. Διαφορά στους 9. Και η διαφορά θα φτάσει στους 10 πόντους, 39-29. 8 δευτερόλεπτα για τους Lethal Pistols, οι οποίοι βγάλουν ίσως έναν εφηλιασμό. 2-1, πήγαν να βγάλουν κάτι πολύ εντυπωσιακό, αλλά η πάση ήταν πολύ ψηλή, πολύ δυνατή και δεν υπάρχει τελικός αποδέκτης. 3,1, για να δούμε αν οι Σικάριος θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι από το καπέλο τους αυτά τα ένα από μήνα τα δευτερόλεπτα. Μπέξελ, θα κλαπεί η μπάλα, ένα σουτ για 3, άστοχο. Το Μαυρίδι. Οι Σικάριος τελικά δεν εξάντλησαν τα φάουλ που είχαν να δώσουν. Τελειώνουν τη δεύτερη περίοδο έχοντας κάνει 3. Ημίχρονο λοιπόν στη Sonic Arena. Στη Θεσσαλονίκη το σκορ είναι 39-29. Η διαφορά έχει σκαρφαλώσει για πρώτη φορά στους 10 πόντους για τους Σικάριους. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο να χτίσει κάποιος μια διαφορά στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Πάνε σίγουρα με την ψυχολογία στο μέρος τους. Υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία, ήταν θυμίζουμε για μία ακόμα φορά, η οποία σίγουρα επηρεάζει κάπως την επίδοση και των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε λοιπόν για το τρίτο δεκάλεπτο στη Sonic Arena. Οι Σικάριος προηγούνται με 10-29.
τώρα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν ακόμα παραπάνω στην φορά, κάτω στο ημίχρονο υπήρχε ένα μαραθώνιος τεχνικών ποινών. Έχουν δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, τρεις συνολικά στον Γκαβέζο, στο, από τους Σικάριους, στο νούμερο 55 για τους Λίθαλ και στον Πρωτογερόπουλο. Θα στοχίσω στη μία. Οπότε, εφόσον η τεχνική ήταν 2-1, οι δύο αλλούλου εξουδετερώθηκαν και εκτελέστηκε ένα ζευγάρι βολών για τους Σικάριους. Τώρα θα ξεκινήσει να μετράει το χρονόμετρο. Κάτω για τους Λίθαλους, τα νεύρα είναι πολύ τεταμένα. Υπάρχει ένας γενικός εκνευρισμός, ο οποίος οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες. Θα ξανακλέψουμε μετά από άστοχη προσπάθεια η Λίθαλ. Βυθίζεται μέσα στη ρακέτα. Ενώ θα σουτάρει και θα συνεχίσει η δεύτερη ο Μικέλης. Βυθίστηκε μέσα στη ρακέτα ο Καραγκιόρης, δεν πήρε την μπάλα. Διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Καπλάν. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Αστοχός του. Τον Καβέζο. Της έχει ήδη μια τεχνική ποινή. Μπορούν τώρα την μπάλα οι Pistols. Την Γιονής έχει στοχό από τον Καραγκανιώτη. Είναι δύο αποφασισμένοι στο παρκέ. Οι Pistols μέσα στο πρώτο λεπτό ρίχνουν την διαφορά τους 10 στους 6. Πάρα το πάει χαμηλά. Το Θανασίου. Για τρεις άστοχο από την κορυφή, από τον Πανταζή. Τώρα προϋποθέσεις εκβιασμού, υπάρχει ίσως φάουλ. Νομίζω έχουν μπει το να διαμαρτύρονται οι παίκτες και ο coach των Pistols. Υπάρχει φάουλ που έχει στηριχθεί για τους Σικάριους τώρα στην αντίπαλη, στην απέναντι πλευρά. Δεύτερο στην πρώτη. Καπλάν. Εύστοχος και στη δεύτερη, δεν υπήρχε καν κάποιος παίκτης για να διεκδικήσει πιθανό επιθετικό rebound από τους Σικάριους. Υπήρχαν τρεις των Pistols που περικύκλωναν την ρακέτα τους. Θα πάει χαμηλά. Καραγκιόρης θα γυρίσει, θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. 42-36, με συγχωρείτε. Το παιχνίδι έχει ανοίξει και για τις δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου και υπάρχει πλέσιμο 3-1-2-2. Προϋποθέσεις εφηβιασμού, Μιχέλης θα χαθεί προς στιγμήν η μπάλα. Ο Τζαμάνης θα βρεθεί ελεύθερο σουτ μέσα απόστασης από τον Μαυρίδη. Pistols οι οποίοι παίρνουν πόντους με πολύ ανορθόδοξο τρόπο. Δεν υπάρχει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Το τελικό που δέχει τον Κάπλαν. Πολύ ανορθόδοξο τρόπο εννοώντας, σώζοντας κατοχές μετά από deflection, παίρνοντας μαρκαρισμένα τρίποντα σε χρόνους που φαινομενικά δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Υπάρχει τώρα σίγουρα foul στον Καραγκιόρη, κλείστηκε από δύο, το φάουλ. Έγινε ψηλά. Σικάριος οι οποίοι παίζουν και με Πανταζή και με Πασταθόπουλο. Ένα αρκετά ψηλό σχήμα για τους Σικάριους αυτή τη στιγμή, μέσα στο παρκέ. Άστοχο στη δεύτερη, rebound από τον Κάπλαν. Θα του δώσει την επιλογή, ο ψηλός δεν θα πάρει το screen.
πάρει τώρα την μπάλα. Υπάρχουν βήματα ή... Ναι, υπάρχουν βήματα. Χρεώνονται, καταλογίζονται στον Παπαθανασίου, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει στη μύτη. Όλα καλά όπως φαίνεται. Καραγιωνιώτης. Πίεση στην μπάλα και στα 4-4 του γηπέδου σε αυτή την επίθεση από τους Σικάριους. Τον Κάπλαν. Μιχέλης θα πάει στην αδύναμη πλευρά. Μπάλα θα πάει στην κορυφή. Μιχέλης θα πάρει ένα επιθετικό rebound και airball. Και άστοχο μετά από airball. Τριών πόντων, μη συγχωρείτε. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Κάτι πολύ παράδοξο δεδομένης της χαμηλής θερμοκρασίας. Ακίνδυνος ο Πανταζής εκεί, ενώ είχε βρεθεί ελεύθερος. Προσταθόπουλος θα εστοχίσει. Ο Παθανασίου, με συγχωρείτε, θα εστοχίσει. Για δύο. Καζονιώτης, ψάξει την μπάλα μέσα στην ρακέτα. Φανταστική φάση, με τελικό αποδέχτη. Με το νούμερο 3. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει τον deflection από Μιχέλη. Είχε σαφή οδηγία να μην την πάρει. Ακούστηκε από τον μπάγκο των Pistols. Βέζος θα χάσει την κατοχή τελικά. Πήγε για μία ακόμα φορά πολύ αποφασισμένος να επιτεθεί κατά μέτωπο από την δεξιά πτέρυγα. Το 2-3 εύστοχο το Μαδρίδι. Και μέσα σε ούτε 4 λεπτά η διαφορά από τους 10 έχει φτάσει τους 3. Με το παιχνίδι να έχει πάρει φωτιά. Σίγουρα διεκδικούν οι πίστος. Υπάρχει time out. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Sonic Arena. Οι πίστος έχουν 25 rebounds έναντι των 19 των Σικάριους. Τα 25 rebound τα 7 είναι επιθετικά έναντι 4 επιθετικών rebound των Σικάριους, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Τον Πασχαλίδη να κατεβάζει την μπάλα. Περισσότερο ρόλο DRU, όπως και το νούμερό του. Εδώ πέρα θα κατεβάσει την μπάλα και ο Καβέζος σε μία από τις συνηθισμένες του επιθέσεις θα κάνει επιθετικό φάουλ. Μιχέλης θα καλυφθεί να επαναφέρει με τον Κάπλαν να πιέζει πάνω την μπάλα. Πάει τώρα την μπάλα, θα αλλάξει τον Καραγιαούρη. Θα του πάει χαμηλά. Παραλίγο να χάσει την κατοχή. Παραλίγο να χάσει την κατοχή, αλλά θα συγκρατήσει. Ο Τζαμάνης, ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι Pistols. Για μία ακόμα φορά βρίσκουν πόντους. Έχουμε μια επιτυχημένη επίθεση μετά από ανορθόδοξες περιστάσεις για αυτούς. Είδατε παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Κοντζαμάνης. Και όχι μόνο έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Δεν θα πετύχει το απόλυτο έμεσο τρίποντο. Η διαφορά έχει πέσει στον έναν πόντο σε απόσταση αναπνοής παρόλα αυτά. Παπαθανασίου θα κληθεί να κατεβάσει τώρα την μπάλα. Ένα screen. Πάει να παιχτεί ένα pick and roll με τελικό αποδέκτη τον Πανταζή. Η μπάλα είναι ξανά για τους Σικάριους μετά από τη flexion για 11 δευτερόλεπτα την φορά. Ο Θανασίου στη γωνία με 8 δευτερόλεπτα. Φανταζής. Πάει το low post, είναι πιο δυνατός. Θα κάνει λάθος πάσα όμως. Θα κλέψει ο Μαυρίδης με το νούμερο 3. Μπάλα δεν θα πάει μέσα στη ρακέτα. Στην καρδιά της αντιπαλής ρακέτας. Υπάρχει foul. Φάουλ χαμηλά, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Σικάριους. Οι Σικάριους οι οποίοι
είχαν κάνει μόλις ένα ομαδικό φάουλ στα πρώτα 9 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο και έχουν κάνει 4. Μιχέλης, στις μέσες απόστασης με τα μπλοκ μέσα. Με τον Τζαμάνι, ο οποίος έχει ζεσταθεί κατά καλά. Σίγουρα οι Lethal Pistols έχοντας κάνει την επαναφορά, το comeback, επιστρέφοντας από το μείον 10 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία που έχει προκύψει για αυτούς, με τους αντιπάλους που έχουν κάνει ήδη 4 φάουλ. Νούμερο 55 για τους Lethal. Εμψυχώνει πάρα πολύ, παρόλο το γεγονός ότι έχει αποβληθεί. Ο Eurostep, πανέμορφη φάση, τον Kaplan. Έτσι τώρα την μπάλα και θα πάρει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα. Ενώ θα αφήσει την μπάλα στον Πασχαλίδη. Τον Κάπλαν, ο οποίος ένιωσε τον Μαυρίδη. Με το νούμερο 3 να έρχεται από πίσω του, ένιωσε την ανάσα του και δεν ήθελε να ρισκάρει το μπλοκ. Ίσως θα μπορούσε να πάρει, να προσπαθήσει να πάρει και το φάουλ σκοράροντας για 2 πόντους. Αυτά βέβαια είναι λογισμοί οι οποίοι προκύπτουν από έναν εξωτερικό παρατηρητή. Στο μπάσκετ πρέπει να παίρνεις πάρα πολλές αποφάσεις όταν παίζεις σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Διαφορά στον έναν πόντο ξανά, το παιχνίδι έχει πάρει μια πάρα πολύ άγρια, παύλα, όμορφη ομορφιά. Καραγιαούρης πήγε να κάνει τη ραβέρσα για να πάρει το πλεονέκτημα για πιθανό επιθετικό rebound, δεν θα το καταφέρει. Θα στοχίσει ο συμπαίκτης του συμβολή. Ο Παθανασίου, ο Ανταζής, έχοντας κλειστεί, θα βγάλει έξω στα 7 δευτερόλεπτα. Παρακολουθεί ο Γιούρος, την μπάλα θα βγει εκτός. Στο περιμέτρου, ένα σουτ άστοχο και τώρα πολύ κακή transition άμυνα. Για φυσικά είναι κάτι που εκμεταλλεύονται σχεδόν άμεσα, ακαριαία, οι παίκτες των Pistols. Ενώ υπάρχουν βήματα, το τελικό αποδέξιμο είναι τον Τζαμάνι, ο οποίος έχει πάρει φωτιά. Υπάρχουν βήματα. Η διαφορά είναι στον ένα πόντο για τους Pistols. Εδώ περνάει Ξιούφης μετά από πολλή ώρα για τους Σικάριους μέσα. Σίγουρα το momentum είναι υπέρ των Pistols. Έρχοντας ερχόμενοι, δεν υπάρχει λέξη έρχοντας στο ελληνικό λεξικό, από διαφορά 10 πόντους, 10 πόντων, όντας το outsider. Πανέμορφη φάση, τώρα προσφέρουν και θέαμα. Καραγιαούρης είχε αδειάσει το προσωπικό του αντίπαλο στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Τα decibel ανεβαίνουν σιγά σιγά στην Sonic Arena. Παθανασίου θα πάρει την εσωτερική, ένα επίσης καλάθι του φάουλ. Φάουλ που χρειάστηκε στον Τόνι Καραγκιαούρη. Τι μάτς βλέπουμε. Στο τέλος προμηνύεται ντέρμπι. Ο Γερόπουλος Παπαθανασίου, με συγχωρείτε, θα ευστοχίσει. 53 όλα, με 3 και 4 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου, της συναρπαστικής αυτής τρίτης περίοδου. Κάπλαν θα κλέψει. Μπάλα είναι ξανά για τους Σάρ, κατευθείαν. Μιχέλης, ο οποίος είναι ο καλύτερος, τολμώ να πω, ο καλύτερος off-ball παίκτης με τις κινήσεις του στο γήπεδο. Υπάρχει ένας ακόμα συνδυασμός στο τελικό αποδέκτη, τον Πασχαλίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σικάριους, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ένα ολικό comeback σε ένα από τα καλύτερα σημεία χρονικά να το κάνουν, στην αρχή της τρίτης περίοδου. Άστοχο σε 2-3 από τον Καραγιανιώτη, ο οποίος έχει κληθεί να κάνει πολλά. Σε πολλά από αυτά έχει πετύχει, σε κάποια έχει αποτύχει. Μπάλα είναι εκτός. Μιχέλης θα
Τύχει να επαναφέρει. Μιχέλης, ο οποίος έχει πολύ καλό off-ball παιχνίδι, αλλά δεν βυθίζεται συχνά στη ρακέτα. Συνήθως μπορούμε να τον παρατηρήσουμε ενώ ένα ακόμα εύκολο καλάθι, έχοντας αδειάσει δύο αντιπάλους από τον Κοντζαμάνι, ο οποίος κάνει καταπληκτική τρίτη περίοδο. Μιχέλης, ο οποίος μπορούμε να τον δούμε να αλλάζει στις πλευρές, να πηγαίνει από την δυνατή στην αδύνατη, ξεγλιστρώντας εντός εισαγωγικών αντιπάλους του. Σταυρωθεί ωραία τώρα για τον Καραγιανιώτη, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον Μαδρίδη με το νούμερο 3. Σικάριος σε περνάνε ξανά μπροστά. Από ένα σημείο και μετά, μετά το ολικό comeback των Pistols, το παιχνίδι είναι μία σου και μία μου. Άστοχο σου τώρα από τον Πανταζή. Έχοντας χρησιμοποιήσει το νόμπο του για να πάρει πλέον εξική θέση μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Κάτι που έχει κάνει πολλές φορές. Παιχνίδι. Συγκρατούν με το ζόρι την κατοχή οι Pistols. Υπάρχουν ετοιμάζονται αλλαγές. Μαρκόπουλος θα περάσει μετά από πολύ πολύ ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζει τον Τζαμάνι, ο οποίος πάει κατά χειροκροτούμενο στον πάγκο και είναι λογικό, έκανε πολλά πράγματα. Είναι ένας αποτελεί παράγοντα χ, τουλάχιστον για την τρίτη περίοδο της ομάδας των Pistols. Ο Παθανασίου θα πάρει ένα screen από τον Πανταζή. Ένα δεύτερο, ο δεύτερος θα βυθιστεί στη ρακέτα. Ίσως το υπήρχε πρόθεση να παιχτεί κάποιο pick and roll. Υπάρχει άστοχο σούτ από την περίμετρο, από τη γωνία. Μάχη για το rebound. Τελικός αποδέκτης κανένας, πάλεψε ο Πανταζής. Ο οποίος θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Μάλιστα. Σικάριος, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τα ομαδικά τους φάουλ στο πρώτο μισό της τρίτης περιόδου, από τότε δεν έχουν κάνει κάποιο φάουλ έκτοτε και ίσως να παίζουν χαλαρή άμυνα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην δώσουν δύο πιθανούς εύκολους πόντους στους αντιπάλους τους. Ίσως να είναι ο λόγος που η άμυνά τους στην τρίτη περίοδο δεν είναι τόσο σφιχτή όσο ήταν στα δύο προηγούμενα δεκάλεπτα. Πανταζής θα ευστοχίσει στην πρώτη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη, 57 όλα. Τάλι, καλής. Θα χαθεί η κατοχή. Υπάρχει φάουλ τώρα. Φάουλ δεν νομίζω να χρειαζόταν. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αμυντική ανισορροπία στην πλευρά των Pistols. Πάλι που χρεώνεται στον Καραγιανιώτη. Δύο βολές οι οποίες θα εκτελεστούν από τον Κάπλαν, ο οποίος και αυτός έχει κάνει πολλά πράγματα τα οποία δεν καταγράφονται στη στατιστική. Έχει παίξει πολύ σφιχτή άμυνα, κυρίως πάνω στην μπάλα. Έχει στόχο στην πρώτη. Το παιχνίδι είναι, θα μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με μια τραμπάλα. Διαφορά όλο και εναλλάσσεται στο τρίτο δεκάλεπτο. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής. 59-57. Βλέπουμε μεγάλο μάτς στη Sonic Arena. 35 δευτερόλεπτα για το τέλος. Καραγιανιώτης θα χάσει την μπάλα. Μάχη, συρτό μπάσκετ. Τελικός αποδέκτης. Τώρα όλος ο χρόνος για τους Σικάριους, οι οποίοι δεν βιάζονται, δεν έχουν κανένα λόγο να βλέπουν. Πανταζής, ακίνδυνος εκεί, Καπλάν. Πανταζής, όμως η φάση θα προσπαθηθεί. Πάμε 2 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ήταν το κέντρο του Μιχέλη, δεν έχει καμία τύχη. Τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε μόλις τώρα. Το σκορ είναι στο 61-59. Παρόλο που οι Σικάριες βρίσκονται μπροστά, σίγουρα το momentum είναι στους Lethal Pistols. Έχουν κάνει μια
ολική επαναφορά, ένα ολικό comeback στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκμεταλλευόμενοι αυτοματισμούς οι οποίοι ενδεχομένως δεν βγήκανε λόγω απροσεξίας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θυμίζουμε ότι υπήρχαν πολλές εντάσεις στην ανάπαυλα και τεχνικές ποινές, οπότε ίσως και αυτός να ήταν ένας εξωγενής παράγοντας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επαναφορά των Lethal Pistols, οι οποίοι με το που πάτησαν παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο ήταν αποφασισμένοι. Μάλιστα η διαφορά είχαν παίκτη στον Σικάριο, είχε εκτελέσει βολή μετά από μία τεχνική ποινή, εφόσον είχαν πάρει 2-1. Η μία και μία αλλήλω εξουδετερώθηκε, οπότε μέτρησε η μία περισσότερη των Pistols. Είχε ευστοχήσει, οπότε η διαφορά ήταν στο μείον 11 για αυτούς, όχι στο μείον 10 που έλεγα τόση ώρα, ζητώ συγγνώμη. Ήταν στο 40-29. Όλα έτοιμα, οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παρκέ για το τελικό τέταρτο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν οι Lethal Pistols θα μπορέσουν να κάνουν το ολικό comeback και να κερδίσουν το παιχνίδι, οι οποίοι μπαίνοντας στο πρώτο δεκάλεπτο, ξεκινώντας το παιχνίδι, ήταν το outsider, τουλάχιστον βάσει το βαθμολογικό πίνακα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι οι παίκτες και οι ομάδες δεν κάνουν τα στατιστικά, μάλλον δεν κάνουν τις ομάδες και τους παίκτες, οι ομάδες και οι παίκτες κάνουν τα στατιστικά. Με δυσκολία τώρα η μπάλα για τους Σικάριους μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Ο διατρής από τον Ξιούφη, ο οποίος δεν θα μιλήσει σε μια αρκετά κρίσιμη στιγμή. Καραγκιόγλης, Μιχέλης, το μάτς έχει πάρει φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο. Καλής, ο οποίος είχε πάρει κι αυτός τεχνική ποινή. Δεν φορούσε το νούμερο 55, έκανα λάθος. Σε αυτόν αναφερόμουν όταν ανέφερα το νούμερο 55. Στήριγμα. Θα έχουν πάλι κι άλλες. Διαφωνίες και συζητήσεις για το φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τάλι. Φανταζείς, θα εκτελέσει ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων μπολών. Έστοχο στην πρώτη. Διαφορά στους 3 πόντους, 62-59. Με απουσίες και για τις δύο ομάδες. Έστοχος και στη δεύτερη. Ο σέντερ της ομάδας των Σικάριος, ο οποίος έχει παίξει αυτός πολύ ώρα, έχοντας δώσει πολύτιμα screen, έχοντας υπάρξει τελικός αποδέκτης αρκετών pick and roll. Πάρει ένα screen τώρα από τον Μαυρίδη με το νούμερο 6, ο γκάρντ της ομάδας των Pistols. Όχι ο πρώτος παίκτης που θα σκεφτόταν κανείς για να δώσει screen, λόγω της θέσης που παίζει. Ο Ξαδόπουλος. Αυτή η μπάλα για τους Σικάριους. Του Μπασχαλίδη. Καθαρίζουν τη φάση οι Pistols. Θέλουν να τρέξουν, αλλά έχουν παίξει καλή transition άμυνα δεδομένων των αναλογιών οι Σικάριους. Έχουν επιστρέψει. 5-4 παρόλα αυτά. Σουτ άστοχο. Ο Ξιούφης άργησε να επιστρέψει στην άμυνα και στον προσωπικό του αντίπαλο κατ' επέκταση. Θέλει να βάλει με τον εαυτό του. Θα πιέσει και αυτός με τη σειρά του τον Κάπλαν. Λαχιέα. Περάσει το κέντρο στα 18 δευτερόλεπτα. Μιχέλης Κάπλαν, αυτό το match-up. Αυτό το match-up Μιχέλη Κάπλαν είναι άκρος ενδιαφέρον και οι δύο παίκτες με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά. Κυρίως στην άμυνα, Μιχέλης θα συγκρατήσει, θα βγάλει τελικός αποδέκτης. Κερδίζει το φάουλ ο Τάλης. Η φλόγα δεν λέει να σβήσει, όπως λέει και το τραγούδι της Άννας Βύση. Στο
στο τη Sonic Arena. Βλέπουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ, με πάρα πολύ ένταση παρά την καθυστέρηση που είχε να ξεκινήσει, παρά την χαμηλή θερμοκρασία. Άστοχος στην πρώτη. Τάλης. Οι ομάδες τα έχουν πάει αρκετά καλά στις ελεύθερες βολές, σε όσες έχουν κληθεί να πάρουνε. Άστοχος στη δεύτερη. Πασχαλίδης. Το γύρο στέπ τον Καβέζο. Είχανε παράπονα για βήματα από τους παίκτες των Pistols, αλλά θα στηριχθεί φάουλ. Pistols οι οποίοι έχουν δύο ομαδικά μέσα σε 2 και 3. Ο Σχαλίδης θα μεθεί ελεύθερος μετά από μια πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη. Θα στοχίσει σε ελεύθερος. Είχε Μιχέλης. Μαυρίδης με το νούμερο 6. Πάει μπάλα χαμηλά. Στον Τάλι. Με την πρώτη, αλλά η κατοχή θα παραμείνει. Είναι αυτό που είπαμε πριν, οι Lethal Pistols έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να χάσουν την μπάλα πάρα πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί σε πολλές από τις φορές. Σουτ για τρεις, εύστοχο. Ένα σουτ τριών πόντων μετά από πάρα πολλή ώρα στο παιχνίδι. Από τον Παπαθανασίου. Ετοιμάζεται να μπει και ο Γκοτζαμάνης στο παρκέ, αυτό σκεφτόμουν πότε θα μπει. Έχοντας κάνει εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, που σηκώνει την ομάδα του λίγο πριν μπει. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση για τους Pistons. Δέχτηκε ελεύθερος, αμυγός ελεύθερος. Έχοντας προσωπικό αντίπαλο, αλλά έχοντας κερδίσει ένα μισό με ένα βήμα πιο μπροστά. Σχαλίδης θα πάρει φάουλ. Τρίτο μονικό. Μάλιστα να περάσει και ο Καρατζαλιώτης στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out φυσικά. Έχουν φτάσει τα τρία ομαδικά τώρα ενημερώθηκε ο σχετικός πίνακας. Έχουν φτάσει τα τρία ομαδικά φάουλ σε αυτή την περίοδο, στην τελευταία περίοδο οι παίκτες των Pistols. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα με τους Σικάριο να χτίζουν και πάλι μια μικρή διαφορά 5 πόντων. Ίσως μπορούν να πατήσουν είτε στην αμυντική χαλαρότητα έχοντας συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι αντίπαλοι τους, είτε να πάρουν εύκολους πόντους πηγαίνοντας στη γραμμή από τα ίδια τα φάουλ. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Βλέπουμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για την 8η αγωνιστική της Elite League στη Θεσσαλονίκη. Τις δύο ομάδες θα περάσουν μέσα στο παρκέ. Δίνονται οι τελευταίες οδηγίες στους Lethal Pistols. Σικάριος, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί στις βολές επίσης, έχουν ευστοχήσει σε 21 από τις 25. Αξιο αναφορά στο γεγονός ότι από τις 66 πόντους 21 έχουν μπει από βολές. Τώρα έχουμε δική ισορροπία. Καραγιαλιώτης δεν έτρεξε ίσως με τον πιο γρήγορο δυνατό τρόπο, αλλά εξφορτώθηκε τους δύο αντιπάλους του. Και τώρα η κατοχή είναι πάλι για τους Pistols. Τα καμπανεβάσματα είναι πάρα πολλά στο μάτς, έπεσαν τα κλειδιά μου κάτω. Να δούμε αν θα χάσουν τα κλειδιά για την πόρτα της νίκης και οι Σικάριος, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους τους να πλησιάζουν έχοντας και momentum και score. Ίσως να έγιναν βήματα. Ίσως να έγιναν βήματα. Τον Καραγκιανιώτη δεν σφυρίχθηκε κάτι τέτοιο. Καβέζος. Καπλάν θα περάσει τα εξοχή του.
μετά από μια πολύ όμορφη reverse. Πολύ ραβέρσα, ζητάει και φάουλ, είναι πανεράκι τεχνισμένος. 5-40 για το τέλος. Σικάριος έχουν ένα ομαδικό φάουλ, πήγε να βγάλει ο Καραγιωνιώτης μια πολύ όμορφη πάσα μέσα στην καρδιά της αντίπαλης. Άμυνας και συνεπώς ένα πολύ όμορφο καλάθι. Αν καταφέρνει το φαινομενικά εύκολο καλάθι ο συμπαίκτης του εκεί πέρα. Ο Ραΐτης θα περάσει μετά από πολλή ώρα για τους Σικάριος. Αντικαθοστώντας τον Σχαλίδη, θέλει φρέσκα πόντα στην περιφέρεια ο κόουτς των Σικάριος. Ορίζουν με ένα ημίψιλο σχήμα οι Σικάριος αυτή τη στιγμή, έχοντας ως βασικό, ως άσο το Κάπλαν όπως φαίνεται. Πολύ όμορφο τα spacing μεταξύ των παικτών. Σικάριος, οι οποίοι θα σκοτήσουν. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία, 4-2. Ο Καραγιαννιώτης θα πάρει ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μωραΐτη. Υπάρχουν παράπονα από τον coach των Pistols για αντιαθλητικό με φέρετες με τον αγκάλιωση. Για τρεις, άστοχο, ένα ακόμα το Μαρκόπουλο. Οι ομάδες έχουν πάρα πολύ όρεξη να τρέξουν. Δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν στηρίζεται κάτι και υπάρχει κίνδυνος τεχνικής ποινής. Μίας ακόμα στον coach, στον Pistols. Παρ' όλα αυτά τρέχει ο Ραβέζος, άστοχος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχει γρήγορο παιχνίδι, υπάρχουν γρήγορες εναλλαγές. Το παιχνίδι είναι άκρως το κατάλληλο για καρδιακούς. Κακά spacing τώρα μεταξύ των παικτών των Pistols. Η τεχνική έχει πάει λίγο περίπατο. Ομολογουμένως στα τελευταία λεπτά βλέπουμε τρίποντα να παίρνονται σε ανύποπτα χρονικά διαστήματα. Βλέπουμε κακά spacing στις γωνίες. Τώρα περισσότερο η καρδιά όπως φαίνεται στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο με τις τελευταίες περίοδου. Βλέπουμε ένα απίστευτο μάτς για την 8η αγωνιστική της Elite League στη Θεσσαλονίκη, στη Sonic Arena. 68-65. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στη Sonic Arena. Οι δύο ομάδες έχουν κάνει 18 και 15 λάθη αντίστοιχα. Σκεφτώντας κάποιος αυτά τα νούμερα θα έλεγε ότι το παιχνίδι είναι αρκετά άναρχο, στο οποίο δεν είναι για τόσο μεγάλο αριθμό λαθών, δεν είναι τόσο άναρχο. Κάτι που αξίζει να αναφέρουμε σε αυτή τη φάση χρονική είναι ότι οι Σικάριες έχουν 3 στα 22 τρίποντα, ένα κάτιστο ποσοστό τριών πόντων. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν είχαν μπει 2 ή 3 παραπάνω από αυτά θα μιλούσαμε για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Βέβαια, εδώ υπάρχουν όμορφοι σταυρωτές. Τον Καβέζο, όμορφη σταυρωτή, μία ακόμα, ένα ανάποδο καλάθι θα προσπαθήσει να βάλει ο Κάπλαν. Μιχέλης, σούτ από τα 3 μέτρα, εύστοχο. Το Μαμπρίδι, βέβαια αν είχαν μπει αυτά τα 2-3 σούτ τριών πόντων δεν θα είχε εξελιχθεί έτσι όπως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο δετερμινισμός ισχύει και στο μπάσκετ. Νεύρα τώρα από τους Σικάριους. Ο Αθανασίου στον πάγκο λέει κάποιες κουβέντες όχι τόσο τηλεοπτικές. Κάπλαν στα 3 δευτερόλεπτα έχοντας λάβει, έχοντας δεχτεί deflection. Μαυρίδη με το νούμερο 6 έχει εξαιρεθεί το φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Κάπλαν, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά τόσο θορυβόδη όσο και αθόρυβη εντός εισαγωγικών. Είναι από τους παίκτες που κάνουν πράγματα που δεν αναγράφονται πολλές φορές στη στατιστική, όπως πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Μπορεί να έχει αναγκάσει ας πούμε τους αντιπάλους να κάνουν κάτι που δεν ήταν στα σχέδια. Συνεπώς
αυξήσει τις πιθανότητες για κάποιο άστοχο, κάποια άστοχη επίθεση. Κάτι τέτοιο δεν θα αναγραφεί στη στατιστική ποτέ. Αυτό λέμε ότι ο παίκτης κάνει τη στατιστική και όχι η στατιστική το παίκτη. Η στατιστική λέει πολλά, δεν τα λέει όλα. Με ένα ελεύθερο σουτ το οποίο θα βγει εκτός από το μαδίδι. Με χέλη σε επιθετικό rebound. Όμορφη φάση, άστοχος όμως ο τελικός αποδέκτης ο Τζαμάνης. Έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο σχεδόν. Υπάρχει λάθος. Λάθος από το Παπαστατόπουλο. Και το πανηγυρίζουμε σαν να μην υπάρχει αύριο η Lethal Pistols. Από την ένταση του παιχνιδιού έπαιζε και η κάμερα. Για να δούμε ποιος ή ποιοι θα αποτελέσουν τον ή τους παράγοντες χ. Μπαίνοντας στο το τελευταίο τρίλεπτο. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο στην επαναφορά των Pistols. Και καλάθι και φάουλ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τον Γκαμπέζο. Τι μάτς βλέπουμε, οι Σικάριους έχουν φτάσει τη διαφορά στους 5 και τώρα στους 6 δεν υπήρχε καν παίκτης να πάρει το επιθετικό rebound. Δίνοντας μας έτσι να καταλάβουμε ότι οι Σικάριους δίνουν περισσότερη έμφαση στο αμυντικό κομμάτι. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν πιθανή αμυντική ανισορροπία. Παγίδα τώρα μέσα στη ρακέτα. Φανταζής και Καμπέζος θα κλείσουν τον ψηλό τον Μουτζαμάνι. Ο οποίος θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Θα στοχίσει. Μπράβο! Του Καραγκιαούρη με συγχωρείτε. Ο Μοντζαμάνης ήταν αυτός που πήρε τώρα το επιθετικό rebound και σκόραρε 2 πόντους. 73-69. Οι Pistols έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Σουτ για 3, μόλις το 4ο για τους Σικάριους. Έχουν 4-23 τώρα. Την πιο κρίσιμη ώρα μπήκε το σουτ, η διαφορά έχει φτάσει στους 7, ήταν μαχαιριά στην καρδιά των Pistols το συγκεκριμένο σουτ. Η reverse, οι προσποιήσεις, άστοχο σουτ, καραγκιαούρι και κάπως έτσι οι Σικάριους έχουν την κατοχή και είναι μπροστά 7 πόντους. Βάλα θα βγει εκτός για 13 δευτερόλεπτα, να έχει προαναγγελθεί time out για την ομάδα των Pistols. Άκυρο τελικά. Στους 3 άστοχο από τον Καβέζο. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μόλις βρήκαμε τον παράγοντα χ για τον οποίο μιλούσαμε λίγο πριν. Η διαφορά έχει φτάσει στους 9 πόντους. Η πλάστικα γέρνει ξεκάθαρα προς τους Σικάριους. Υπάρχει μία ακόμα τεχνική κοινή. Είναι ο Καβέζος, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα συμπεριλαμβανομένου του τελικού νικητή θα τα δούμε σε πολύ λίγο, μόλις επιστρέψουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Η δημοκρασία έχει παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει μια ελεύθερη βολή η οποία θα μπει μετά από κάποια περιπέτεια από το Μαδρίτη με το νούμερο 3 και κάτω για τους Pistols, οι οποίοι εποφελήθηκαν από την τεχνική ποινή η οποία χρεώθηκε στον Καβέζο. Φυσική πίεση, αστυνομική άμυνα των Σικάριους. Μια πάσα δεν είχε καμία τύχη και rebound από τον Μεγερόπουλο. Θα παίξουμε το χρόνο, δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν κάτι άλλο. Δεν υπάρχει προσπίσω μετά από παρέμβαση του Καραζιονιώτη. Θα χάσουν την μπάλα. Διαφορέσεις 8 για να δούμε. Λάθος στο λάθος. Συρτό μπάσκετ. Υπάρχει τζάμπολ. Μπάλα είναι. Για τους Σικάριους. Για το
θα δείξει το βελάκι και συνεπώς ποιος ομάδα θα πάρει την κατοχή. Θα χωρέσει το 8 πόντους. Να το γυρίσουμε κανονικά, μόλις γίνει η αλλαγή τότε το γυρίσουμε. Υπάρχει αλλαγή. Αποφασίστε τελικά η μπάλα είναι για τους Pistols. Πώς είναι φάρο. Γιατί πέρασε τα 2 λεπτά. Όχι ρε, πήρα. Ένα επί δύο έχουν. Χέλης, θα επαναφέρει στη φυσική πίεση. Συγκάλλιο, συγκάλλιο. Εντάξει, φάουλ ψηλά θα έμπαιναν μέσα στους, ε. Έχανε τρία, τους είπα τρία. Τον Καραγιονί. Τον Καραγιονί, ό,τι με συγχωρείτε. Όχι, παιδιά. Έχουν δύο βολές. Έχουν σίγουρα. Το πήραν στα 6 λεπτά. Είναι δύο βολές. Καραγιονιώτης ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Να παίζει και τον Τζαμάνης και Καραγιαούρης. Παίζοντας με πολύ ψηλό σχήμα οι Pistols για αυτά τα τελευταία λεπτά. Εύστοχος στην δεύτερη. Διαφορά στους 7. Zone press τώρα. Θα βγει! Δύο εύκολοι πόντοι για τους Pistols. Το Τζαμάνης. Υπάρχει στήριγμα για κάτι που δεν έχω καταλάβει. Υπάρχουν αλλαγές καταρχάς. Υπάρχει time out. Μάλιστα, οι Pistols βρήκανε για μία ακόμα φορά πόντους από... από πολύ περίεργο τρόπο, από μη παραδοσιακό, μη ορθόδοξο τρόπο αν θέλετε. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε δύο στο δεύτερο μήκο. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα μέχρι τα δύο λεπτά. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Κινιέται το τραπέζι. Από την ένταση του παιχνιδιού λογικά. Σίγουρα το φταίω εγώ. Pistols οι οποίοι κάθονται και λίγο παραπάνω στο time out. Πιέσουν και στα 4 τέταρτα του γηπέδου, σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. Όσο θέλουν τουλάχιστον δύο κατοχές για να καλύψουν τη διαφορά των 5 πόντων. Έχοντας βρει ένα καλάθι με έναν ορθόδοξο τρόπο, μπάλα θα περάσει. Πάνε για το πλέξιμο παγίδες. Στα 12 δευτερόλεπτα θα περάσει. Τώρα για τη Σικάριο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Έχουμε ακόμα παιχνίδι. Ο Μάτς δεν λέει να τελειώσει. Ενώ οι Σικάριος είχαν βρει 5 πόντους από τον Καβέζο πάρα πολύ γρήγορα στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιχέλης. Για να δούμε. Μάτς Thriller. Στην 8η αγωνιστική της Elite League. Θεσσαλονίκη. Η Reverse. Πολύ όμορφη φάσα, καλάθι και φάουλ, απίστευτη φάση. Καραγιαούρης το πανηγυρίζει λες το βάλει γκολ. 78-75, οι Σικάριος κάνουν ακριβώς αυτά που δεν πρέπει να κάνουν, χάνοντας την μπάλα από επαναφορά, κάνοντας λάθος στην επίθεση, δίνοντας την... πιθανότητα για έμεσο τρίποντο, το οποίο θα έρθει τη διαφορά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Από τους 8 έχει πάει στους 2. Θα κλέψει για μία ακόμα φορά. Η διαφορά εκμηδενίζεται 78 όλα. Ενώ δεν έχουμε... υπάρχει ένα ακόμα time out. Τι μάτς βλέπουμε, είναι αδιανόητο το μάτς που βλέπουμε, δεν υπάρχει. Η διαφορά μέσα σε ούτε 40 δευτερόλεπτα από τους 8 πόντους έχει εκμηδενιστεί. Η διαφορά είναι στους 0, 78 όλα. Η δεύτερη σερή φορά που έχουν το momentum οι Pistols. Την πρώτη φορά που απέκτησαν momentum κατάφεραν να το κρατήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν μικρά bumps, μικρά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Κατάφεραν σίγουρα να
ξέρουν μετά, είτε με ορθόδοξο είτε με ένα ορθόδοξο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσω τώρα την μετάδοση, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοιο μάτς δεν το χάνεις με τίποτα. Οι ομάδες οι οποίες κοντράρονται μέχρι τελικής πτώσεως. Πίστες οι οποίοι εξάντλησαν κάθε πιθανότητα να κάνουν λάθος οι αντίπαλοι τους και το έκαναν τρεις φορές. Μία με τη λάθος πάσα, μία με την λάθος επαναφορά και μία με το goal foul. Και κάπως έτσι η διαφορά έχει φτάσει στους 0 πόντους, όλα 78. Πολύ ψηλό σκορ, κοιτώντας κανείς τη στατιστική με πόσα, με τόσα λάθη που έχουν και οι δύο ομάδες. Η επαναφορά για τους Σιχάριους είναι από το πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου για 14 δευτερόλεπτα, καθώς έχει προηγηθεί time out. Δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά foul. Για να δούμε. Μιχέλη θα κλέψει. Τώρα θα στηριχτεί. Υπάρχουν βήματα, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει στο Σόνι Καρίνα απόψε, κύριε Σοφίου. Πραγματικά απίστευτο, δεν μπορώ να σου πω κάποια άλλη λέξη. Μπορώ πολλές βασικά, αλλά η ουσία είναι σε αυτή που χρησιμοποίησα. Για να μην πέσει. Ας πιαστεί το χέρι που δεν πειράζει, αξίζει για τέτοια ματσάρα. Δεν θέλω να χαθεί καμία στιγμή αυτού του συγκλονιστικού παιχνιδιού που παρακολουθούμε. Έχει κερδίσει φάουλ ο Μωραΐτης, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες, δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα που η μπάλα ζυγίζει πάρα πολύ. Ζυγίζει τόνους στην ψυχολογία κάθε παίκτη. Άστοχος στην πρώτη. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος είναι πολύτιμος σαν διαμάντι. Ο Ραΐτης. Άστοχος και στη δεύτερη. Rebound. Κανείς, υπάρχει foul πάνω στον Μιχέλη. Ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών στην απέναντι. Υπάρχουν αλλαγές. Μπαίνει ο Γαλλής. Ένα πιο small ball, πιο κοντό σχήμα για τους Pistons. Τώρα που είναι λογικό, θέλουν γρηγοράδα για να πιέσουν. Καραγιαούρης θα μείνει στο 5. Εύστοχος στην πρώτη. Μπροστά οι Pistons, με συγχωρείτε. Στο 1 και 20 κάτι ήταν πίσω με 8 πόντους. Στα 26 δευτερόλεπτα είναι μπροστά με έναν. Απίστευτα πράγματα. Άστοχος στην δεύτερη. Θα επαναληφθεί η βολή όμως. Καραγιαούρης παίζει στο 5. Υπάρχει και ο Σκοντζαμάνης στο 4. Έπαιρνε, ο οποίος έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι στην τρίτη περίοδο. Οποιοσδήποτε παράγοντας μπορούσε να συμβάλλει σε ένα match thriller έχει συμβάλλει. Έχουμε τεχνικές ποινές, αυτά με τους παράγοντες. Λάθη σε επαναφορά. Τα πάντα. Επανεβάζουμε το σκορ. Ποιος είναι ο ήρωας, για να δούμε. Άστοχος, επιθετικό rebound, ξανά άστοχος ο Πανταζής. Και τώρα επιθετικό, αμυντικό rebound. Τον Καραγιαούρη, έχοντας κερδίσει φάουλ στα 5,8. Εγκαλιάζονται το τεχνικό staff των Pistols. Είναι απίστευτο το παιχνίδι που έχουμε δει, τους οποίους φεύγει ήδη. Το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ορθάνυκτο. Καραγιαούρης.
μαζευτεί παίκτες των Pistons. Λέω λίγο πιο σιγά για να μην επηρεάσω κάπως τον παίκτη αρνητικά ή θετικά. Άστοχο στην πρώτη. Τώρα επιστρέφουν για πιθανό επιθετικό rebound. Τώρα έχουν επεχθεί κάποια άσχημα παιχνίδια της μοίρας για τους Pistons, καθώς το πεντάρι, ο Καραγκιόλης είναι αυτός που έχει κερδίσει τις βολές και παίζουν με small ball. Ο αμέσως ψηλότερος παίκτης είναι ο Τζαμάνης, ο οποίος είναι πίσω. Εύστοχος, δεν υπάρχει rebound, δεν υπάρχει time out, με συγχωρείτε. Κάριος Πασχαλίδης δεν θα κερδίσει για 3. Υπάρχει επιθετικό, υπάρχει επιθετικό rebound και shoot για 2. Το μάτς θα τελειώσει με 80-81 σε ένα απίστευτο παιχνίδι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. 80-81, οι Σικάριοι, οι οποίοι είχαν επιβάλει έναν ρυθμό όχι ξεκάθαρο όμως. Στο τέλος με τον Καβέζο είχαν αποκτήσει ένα πλεονέκτημα στο 1,5 λεπτό με 78-70. Τους το επέτρεψαν στους Pistons. Τους Pistons εκμεταλλεύτηκαν τα πάντα που είχαν στη διάθεσή τους. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη ρωτάδοση. Τα λόγια περιτέπουν σε ένα τέτοιο μάτι, σε μια τέτοια ματσάρα. Από όλο το στάφο, από όλους τους συνέβαλαν στο να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τους διοργανώτες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.